Λοιπόν, αυτό ήταν το αρχικό πόστερ. Έχουμε προσθέσει κάποιες διαφάνειες για να μπορούμε να είναι λίγο πιο εύκολο στην επεξήγηση. Λοιπόν, είναι ήδη γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι οι ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδεις εντεροπάθειες έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν το βάθος πλευρική θρόμβωση, τόσο τον άκρο όσο και πνευμονική εμβολή. Ένα κίνδυνο που σχετίζεται στη βιβλιογραφία με 1,5 έως και 3 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Οι παράγοντες κινδύνου έχουν μερικώς μελετηθεί, αυτοί που κατηγορούνται τόσο και για το γενικό πληθυσμό όσο και για τους ασθενείς μας, όπως η νοσηλεία, η ανάγκη για πολυήμερη κατάκληση. Το καινούριο, ίσως και το ιδιαίτερο στους ασθενείς αυτούς, είναι ότι σχετίζονται η ενδοβάθμια λευκή θρόμβωση και με συμβάντα που έρχονται, με γεγονότα που έρχονται και στην εξωτερική βάση και στην εξωτερική παρακολούθηση των ασθενών, τόσο και με τη λήψη κορτικοστεροειδών, όσο και με την λοιμώξη από κλωστηρίδιο διφύσιλε, όσο επίσης και με την ενεργότητα της νόσου. Είναι γνωστό ότι υπάρχει διμεσολάβηση των φλεγμονωδών κυτταριοκινών, όπως την τελευκίνη 6, 8 και του TNF-α, που είναι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται τόσο στα μονοπάτια της φλεγμονής όσο και σε αυτά της πήξης, και πιθανολογούμε ότι γι' αυτό υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στην ενεργότητα, την φλεγμονώδη δραστηριότητα και την εντοβάθμια φλεβική θρόμβωση. Είναι λιγότερο καλά μελετημένοι όμως οι γενετικοί παράγοντες των ασθενών. Ξέρουμε ότι η προθρομβίνη, ο φάκτορ 5, Leiden και ενδεχομένως και ο MTHFR, που στις τελευταίες βιβλιογραφικές αναφορές αμφισβητείται η σημασία του. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φυσικά παράγοντες οι οποίοι έχουν όχι τόσο καλά μελετηθεί, όπως η πρωτεΐνη CIS, η αντιθρομβίνη και το αντιφωσφολιπηδικό. Στη μελέτη αυτή για το πόστερ έγινε μια αναδρομική μελέτη με την αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της κλινικής μας από το 2012 έως το 2023, όπου γίνεται όμως προοπτική καταγραφή των δεδομένων όλων των ασθενών οι οποίοι με φλεγμονώδεις εντεροπάθειες εμφάνισαν εντοβάθμια φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή. Το database μας ανέδειξε 1.042 ασθενείς, με τους μισούς σχεδόν να είναι άντρες, το 1/3 σχεδόν καπνιστές και 28% επίσης να είναι πρώην καπνιστές, όπου σε αυτό καταφέραμε να εντοπίσουμε 21 ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν επεισόδια, όπου στο πινακάκι προσπαθώ να σας δείξω ότι οι ασθενείς με νόσο Crohn που εμφάνισαν ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση των άκρων ήταν 7, πνευμονική εμβολή εμφάνισαν 2, ενώ ένας ασθενής εμφάνισε ταυτόχρονα πνευμονική εμβολή και ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση. Ενώ οι ασθενείς με την ελκώδη κολίτιδα ήταν 10 συνολικά, οι 6 εμφάνισαν ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση των άκρων και 4 εμφάνισαν πνευμονική εμβολή. Το 41% των ασθενών μας εμφάνισαν αυτό το σύμπτωμα, δηλαδή το επεισόδιο της ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση, σε φάση ενεργότητας της νόσου. Σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν Crohn, παρατηρήσαμε ότι όλοι οι ασθενείς είχαν νόσο λεπτού και παχαίου εντέρου, ενώ οι ασθενείς που είχαν ελκώδη 6 στους 10 είχαν εκτεταμένη κολίτιδα. Δεν βρήκαμε όμως στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο κάπνισμα που εξετάσαμε, το φύλλο, τα χειρουργία για την νόσο ή την έκταση της νόσου και στην εμφάνιση των επεισοδίων. Συμπερασματικά, 2 στους 10 ασθενείς εμφανίζουν εντοβάθη φλεβική θρόμβωση που έχουν φλεγμονώδη εντεροπάθεια και μάλιστα σχεδόν η μισή το εμφανίζουν αυτό κατά τη διάρκεια ενεργότητας της νόσου. Ξέρουμε ότι η εντοβάθη φλεβική θρόμβωση αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή και ενδεχομένως κατατάσσεται και ως εξωτερική εκδήλωση για τους αρρώστους. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανάγκη για να αναδείξουμε πιο σωστά ποιοι είναι ξεκάθαροι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε αυτό. Όπως επίσης και καθώς τα 10 χρόνια που είχαμε την καταγραφή, είχαμε μόνο 20-21 ασθενείς, είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν πολύ βοηθητικό να είχαμε πολυκεντρικές μελέτες για να βρούμε περισσότερους αρρώστους και να μπορούμε να μελετήσουμε καλύτερα το φαινόμενο. Ευχαριστώ.